κατάληψη πραγματοποιούν αυτήν την ώρα στον ατμοηλεκτρικό σταθμό Καρδιάς στην Κοζάνη, κάτοικοι της περιοχής που συμπαραστέκονται στους απεργούς. Εκεί βρίσκεται η Πολίνα Κολοκοτρώνη για να μας ενημερώσει. Πολίνα. Κάτοικοι της περιοχής, Νικόλα, αλλά και εργαζόμενοι εδώ στη μονάδα του ΑΕΣ Καρδιά στην Κοζάνη, έκαναν νωρίτερα συλλαλητήριο και αυτή την ώρα πραγματοποιούν συμβολική κατάληψη στο εργοστάσιο της ΔΕΗ. Και μάλιστα έχουν ζητήσει από το διευθυντή του σταθμού να θέσει εκτός λειτουργίας τη μία και μοναδική μονάδα που έχει μείνει για όσο κρατήσει διαμαρτυρία τους. Αίτημα που ωστόσο δεν έχει γίνει αποδεκτό. Τώρα, κανένας από τους απεργούς της ΔΕΗ εδώ στη Δυτική Μακεδονία δεν έχει λάβει έως αυτή τη στιγμή φύλλο επίταξης. Η αίσθηση που επικρατεί πάντως είναι πως όταν θα τα παραλάβουν θα επιστρέψουν στις θέσεις τους, τουλάχιστον αυτό υποστηρίζουν ορισμένοι. Η αλλαγή της βάρδιας που θα γίνει στις 4 το μεσημέρι θεωρείται κρίσιμη και να δούμε τότε πόσοι εργαζόμενοι θα μπορέσουν τελικά να μπουν στο εργοστάσιο, μιας και οι κάτοικοι της περιοχής λένε ότι θα παραμείνουν εδώ όσο χρειαστεί ακόμη και μέχρι το βράδυ με σκοπό να μην επιτρέψουν σε κανέναν επιταγμένο εργαζόμενο να πιάσει δουλειά.